Εκτός από το ρόλο του τυχερού αφελούς που έπλασε ως δική του περσόνα στο βιβλίο, ο άλλος πιο ενδιαφέρον χαρακτήρας του Watson είναι η Rosalind Franklin, μια δομική βιολόγος και κρυσταλλογράφος, της οποίας τα δεδομένα χρησιμοποιήσε ο Watson χωρίς την αδειά τη. Επιδεικνύοντας τον ασυλλόγιστο σεξισμό της δεκαετίας του 1950, ο Watson την αποκαλεί απαξιωτικά Ρόζι, ένα όνομα που η ίδια δεν χρησιμοποιούσε ποτέ και κοροϊδεύει την αυστηρή της εμφάνιση και την ψυχρή της προσωπικότητα. Εκφράζει ωστόσο με γενναιοδορία τον στεβασμό του για την επιδεξιότητά της στον χειρισμό της περίπλοκης επιστήμης και της όμορφης τέχνης της περίθλασης των ακτίνων Χ για την ανακάλυψη της δομής των μορίων. Φαντάζομαι ότι πρόσεξα πως την αντιμετώπιζε κάπως απαξιωτικά, αλλά αυτό που κυρίως μου έκανε εντύπωση ήταν ότι μια γυναίκα μπορούσε να είναι σπουδαία επιστήμονας, λέει η Ντάουντνα. Μπορεί αυτό να ακούγεται λίγο τρελό. Δεν μπορεί να μην είχα ακούσει για την Μάρι Κιουρί. Όμω διαβάζοντα εκείνο το βιβλίο, το σκέφτηκα για πρώτη φορά στα αλήθεια. Και ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Οι γυναίκε μπορούσαν να γίνουν επιστήμονε. Το βιβλίο την οδήγησε επίση να συνειδητοποιήσει κάτι για τη φύση που ήταν ταυτόχρονα λογικό και εκπληκτικό. Υπήρχαν βιολογικοί μηχανισμοί που καθόριζαν τη συμπεριφορά των έμβιων όντων, συμπεριλαμβανομένων των θαυμαστών φαινομένων που της τραβούσαν την προσοχή όταν πεζοπορούσε μέσα στο τροπικό δάσος. Καθώς μεγάλωνα στη Χαβάη, μου άρεσε πάντα να ψάχνω μαζί με τον μπαμπά μου για ενδιαφέροντα πράγματα στη φύση, όπως είναι η μιμόζα, του που κουλουριάζεται όταν την αγγίζεις, θυμάται. Αυτό το βιβλίο με να καταλάβω ότι μπορούσε κανείς να αναζητά τους λόγους για τους οποίους η φύση λειτουργεί όπως λειτουργεί.